Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας πάντοτε και με διαπρεσβειώντες υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας. Μνημονεύετε δε να έχετε πάντοτε στη μνήμη σας και στο στόμα σας να παρακαλείτε δι' εκείνους που ομιλούν το Λόγο του Θεού και τρέφονται οι ψυχές μας. Μη ξεχνάτε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται δια τη σωτηρία μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο και κατασκανδαλίζει τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει γερά θεμέλια στη ζωή του, είναι γιατί ο άνθρωπος, ο πιστός στον Θεό, υποφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από το Θεό δεν υποφέρει, δεν πάσχει. Το ερώτημα τούτο είναι φοβερό, αδερφοί μου, και τούτο απασχόλησε και απασχολεί πάντοτε εκείνους οι οποίοι ταλαντεύονται και δεν έχουν απέναντί τον Θεό. Αυτό έπαθεν και η γυναίκα του Ιώβ. Εσύ που είσαι κοντά στο Θεό, του λέγει, και παθαίνεις τόσα, λοιπόν βλασφήμισε τον, να τελειώνουμε. Αυτά παθαίνουν και οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στην ιδία στάθμη με αυτήν της γυναικός του Ιώβ. Εκείνος δε ο μακάριος άνθρωπος της υπομονής απευθύνθη προς τη γυναίκα του και της είπεν, τι ούτως ομίλησας ως περμιά των αφρόνων γυναικών? Πόσο μιλείς έτσι, της λέγει, όπως μιλούν εκείνες οι οποίες δεν έχουν μυαλό. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε, δοξασμένο το όνομά του. Αυτή είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως. Δι' όσους δεν παρακολούθησαν το περασμένο κήρυγμα, αναφέρομαι ότι σε ένα χωριό, το οποίο δεν είναι το πλούσιο χωριό, αλλά πτωχοί άνθρωποι κατόκουν το μέρος αυτό, σε εκείνο το χωριό οι περισσότεροι ήσαν μακράν από τον Θεό. Μέσα στο χωριό ξεχώριζαν μόνο δύο πλάσματα, ο στρατής με τον ιερέα. Ο στρατής είχε γυναίκα την Παγκώνα και είχε και τρία παιδιά, και όπως πάντοτε συμβαίνει, άλλοτε μεν ο σύζυγος πιστεύει, δε σύζυγος δεν πιστεύει ή είναι χλιαρά, άλλοτε δε η σύζυγος πιστεύει και ο σύζυγος δεν πιστεύει ή είναι χλιαρός, για να μην πούμε άπιστος. Το οποίο συνέβη τώρα το ίδιο αναπαράλλακτα με τον στρατήν και με την Παγκώνα. Η Παγκώνα τρικλίζει κατά κάποιον τρόπο, όπως είναι το καλάμι το οποίο φυσά ο αέρας και το παίρνει από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο στρατής όμως βρίσκεται πιστός στον Θεό και εκεί που η πίστη του ακριβώς δεν κλονίζεται με κανέναν τρόπο, εκεί έρχεται η δοκιμασία η φοβερά, η πρώτη δοκιμασία. Μεγάλη πλημμύρα έπεσε στο χωριό εκείνο, νεροποντή θεομηνία κατά κάποιον τρόπο, και του καταστρέφει το χαλάζι ολόκληρο του το χωράφι, τα σπαρτά, το σιτάρι. Και εις τούτο το σημείο εναντιώνεται η Παγκώνα και του επιτίθεται. Κοντά στο ξερό του λέγει, καίγεται και το χλωρό. Έλα όμως τώρα, του λέγει, που κάκεν το χλωρό και έμεινε το ξερό. Τι είχε συμβεί? Όπως έπεσε το χαλάζι, κατέστρεψε το χωράφι μόνο του στρατή και του ιερέως. Τα άλλα όλα έμειναν άθικτα. Και εδώ κατεσκανδάλισε την Παγκώνα τόσο πολύ, ούτως ώστε το επιτίθεται. Ως φαίνεται η προσευχή και το δυο σας, του λέγει, τη δική σου προσευχή και η δική του ιερέως,
έφερε την οργή του Θεού αντί να αποτρέψει την οργή του Θεού. Βλέπετε ότι ο πονηρός άνθρωπος ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός απέναντι του Θεού πάντοτε παρεξηγεί τα έργα του Θεού. Πάντοτε παρερμηνεύει τα σβουλάς του Θεού. Και ο στρατής της απαντά ήρεμος, με γαλήνη μέσα του. Δεν το ήβρες γυναίκα του, της λέγει. «Ον αγαπά παιδεύει Κύριος», της λέει. Εκείνον που αγαπά παιδεύει. Και είναι πραγματικά τούτο το σημείο, ένα σημείο πολύ φοβερό, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Το αναφέρει το Ευαγγέλιο, το αναφέρει ο Ψαλμωδός, το αναφέρει η Παλιά Διαθήκη. «Ον αγαπά παιδεύει Κύριος, μαστιγή», λέγει, «δε ιόν ον παραδέχεται». Παίρνει μαστίγιον ο Θεός και παίρνει τα παιδιά του και τα μαστιγώνει. Χτυπάνει λεός τα παιδιά του, τα θέλει να είναι όπως ο ίδιος αξιώνει. «Να τα πάλι», του λέγει η παγώνα. «Μα άνθρωπε, δεν βλέπεις ότι η ευλάβειά σου», του λέγει, «μας βγαίνει σε κακό. Δεν τα παρατάς αυτά επιτέλους και να μας αφήσεις ήσυχους?» Αυτά είναι τα οποία ακούμε καθεκά στην ημέρα, αδερφοί μου. Είναι αυτά τα οποία ακριβώς γίνονται μέσα εις τας οικογενείας. Τούτος ο καυγάς γίνεται. «Περισσότερο στερεώνομαι με τούτο εις την πίστη», απαντά ο στρατής. «Αυτό που μου έκανε ο Θεός, εγώ περισσότερο, πήρα περισσότερη πίστη», της λέει. «Δεν ξεβριστεί έπαθεν ο Ιώβ, αλλά είδες και το τέλος του, πώς θα φανεί του ανθρώπου η πίστης. Σε δοκιμάζει ο Θεός. Πώς θα σε δοκιμάσει δια να φανείς αν είσαι πιστό παιδί του?» Λέγει σε ένα σημείο ο Θεός ότι εγώ τα παιδιά μου, λέγει, τα παιδεύω, τα δοκιμάζω και τα περνώ από καμίνι. Αυτό το καμίνι τι είναι? Είναι οι θλίψεις, αδερφοί μου. Το καμίνι αυτό είναι εκείνο το οποίο θα περάσουμε από μέσα όλοι μας. Όλοι οι Άγιοι από αυτό το καμίνι πέρασαν. Κανείς δεν πέρασε έξω από το καμίνι αυτό. Θα σας φέρω μπροστά σας δύο παραδείγματα. Τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος πέρασε από καμίνι φοβερό, και σας φέρω και τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος πέρασε από καμίνι με φλόγας πάνω από το στόμιο της καμίνου, 40 πύχης. Όπως εκείνες οι φλόγες που έριξαν ο Ναφουγοδονόσορ τους τρεις πέδας μέσα στην κάμπη. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν από καμίνι, λοιπόν. Μη περιμένεις, αδερφέ μου, να εισέρθεις στον παράδεισο χωρίς την δοκιμασία αυτήν. Πρέπει να το βάλουμε κατά νουν μέσα στην καρδία μας και να αποφασίσουμε και να πούμε: αγαπάς τον Χριστό, θα περάσεις από καμίνι. Δεν τον αγαπάς, δεν θα πάθεις τίποτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος: εγώ δεν υπόσχομαι καλοπέραση στον κόσμο τούτο. Υπόσχομαι, λέγει, στενήν πύλην και τεθλιμμένην, και μετά μόλις την περάσεις εκείνη την πόρτα που μόλις θα σε χωρέσει, λέγει, αρχίζει μια ανηφόρα. Και πάνω σε αυτή την ανηφόρα δεν φτάνει ότι θα ανέβεις δια να περάσεις αυτή την ανηφόρα, θα είσαι φορτωμένος, λέγει, και ένα σταυρό και θα ματώνεσαι ως ότου να ανέβεις στην κορυφή. Θέλεις να με ακολουθήσεις, ακολούθησέ με. Δεν θέλεις, δικαίωμά σου. Αυτή είναι η ζωή των πιστών, αδερφοί μου, και πρέπει να το καταλάβουμε. Σε ποιον να φανεί η πίστης, απαντά η παγώνα. Στον Θεό? Όχι. Εισέ και εισέ με, απαντά ο στρατής. Εις τον ένα και εις τον άλλον. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να δοκιμάσει τον άνθρωπο για να ειδεί να μάθει την πίστη του. Αυτός εξεύρει τα πάντα. Και εκείνα τα οποία έγιναν και εκείνα τα οποία θα γίνουν και εκείνα τα οποία έχει στο νου του άνθρωπος και εκείνα τα οποία έχει κατόπιν, και τίποτε δεν τον λανθάνει, διότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς το θέλημά του. Τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί μου. Αυτά απαντά ο στρατής. Αλλά τούτο γίνεται δια να φανεί και στους άλλους η πίστης και η υπομονή του δοκιμαζομένου ανθρώπου. Δεν είναι ότι μας δοκιμάζει ο Θεός απλώς εμάς. Είναι ότι δίδει και παράδειγμα στους άλλους και σου λέγει: ορίστε, ο άνθρωπος του Θεού υπομένει τα πάντα, δοξάζει τον Θεό, δι' αυτό πρέπει να ομοιωθώ με αυτόν. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται.
Τούτο το παρακολουθούμε εις τον Άγιο Γιώργιο. Οι δαίμονες ομιλούν τη φράση αυτή. Τι γίνεται? Έρχεται ένα πλάσμα πονεμένο εις τον Άγιο Γιώργιο. Περνά μια μέρα, περνούν δύο μέρες, περνά ένας μήνας, περνά ένας χρόνος, περνούν πέντε χρόνια, περνούν οχτώ, περνούν δέκα χρόνια. Εκεί ο ίδιος. Και οι δαίμονες, ξέρετε τι λέγουν? Στο τέλος θα δούμε ποιος θα μείνει. Και τι γίνεται? Μπαίνει ο διάβολος, του λέει: δεν γίνεσαι καλά, φύγε. Και φεύγει. Ο ένας πηγαίνει να πάει στους παλαιομερολογίτες για να γίνει καλά. Πάει εκεί, γίνεται χειρότερα. Ο άλλος φεύγει από τον Άγιο Γιώργιο να πάει παρακάτω, γιατί εδώ δεν υπάρχει Θεός. Πάει παρακάτω να τον βρει, δεν τον βρίσκει. Ο άλλος τρέχει δεξιά και αριστερά με ανυπομονησία και φωνάζει ο διάβολος. Μόνον όποιος έχει υπομονή θα κερδίσει. Μας διδάσκει δηλαδή ο διάβολος. Μα το είπε ο Θεός, δεν είναι για το οποίο ο διάβολος. Μας κοροϊδεύει όμως. Στο τέλος θα δούμε, λέγει, ποιος θα μείνει. Όποιος μείνει στο τέλος, αυτός θα κερδίσει. Και φωνάζει ο Θεός: ο υπομείνασης τέλος ούτως σωθήσεται. Οφείλεις, αδερφέ μου, να υπομείνεις. Ο Θεός το επέτρεψε και ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι για το καλό μας. Έχε λοιπόν και εσύ υπομονή και θα ειδείς το έλεος του Θεού και την χάρη νέπαγο να μου κάθισε και περίμενε, τη λέει, και θα δεις ο Θεός ποιος είναι. Γιατί αγωνιάστες, λέει. Να τε κάνει πολύ ευλάβεια εις τον άνθρωπο. Τον κάνει κουτό, απαντάει η παγώνα. Σε έχει ξεκουθιάνει, του λέει. Είδες η ευλάβειά σε τι έκανε? Δεν έκανες τίποτε, του λέει. Τίποτε. Μόνον έχεις τρελαθεί, του λέει. Το να κάνει και να μην βλέπει τη δυστυχία του, να μην ακούει τον άλλον και να ονειρεύεται ξυπνητός, του λέει. Ξύπνιος, του λέει, ονειρεύεσαι, του λέει. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ακούμε καθημερινώς, αδερφοί μου. Είναι αυτά τα οποία ακριβώς μας πιπιλίζουν το μυαλό. Και προπάντων, όταν βρεθείς μεταξύ απίστων ανθρώπων, όταν βρεθείς μέσα σε ένα γραφείο που όλοι είναι άπιστοι και βλάσφημοι και σαρκολάτρες, τότε θα δεις το παιδί του Θεού πώς το ειρωνεύονται και πώς το επιτίθενται. Τότε θα δεις εκεί το τι γίνεται, αδερφοί μου, και αυτό είναι ένα μαρτύριο για τους πιστούς. Δεν υπάρχει δυστυχία εις των καλών άνθρωπων, ούτε ονειρεύεται ο ευλαβής, αλλά βλέπει τα πράγματα με πολύ καθαρούς οφθαλμούς, απαντά ο στρατής. Αυτά τα οποία λέγει εις παγώνα της, λέγει, δεν είναι για μένα. Διότι έχει εντός του το φως του Χριστού, το φως της αληθείας, τον φωτίζει ο Θεός, της λέγει. Δυστυχία υπάρχει μόνο σε εκείνους τους κακούς ανθρώπους και όταν ακόμη φαίνονται ότι ευτυχούν. Προσπάθησε να πλησιάσεις κανέναν από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα εις την ευτυχία, την πλαστήν, την επίπλαστήν, αυτήν τη δυστυχία αντιψεύτικη. Πλησίασε τον και θα δεις, θα σου απαντήσει: μέσα μου υπάρχει μια κόλαση. Ναι, αδερφοί μου, μια κόλαση υπάρχει μες τον άνθρωπο, ασχέτως αν απ' έξω χαμογελά, ασχέτως αν απ' έξω κάνει ό,τι βρίσκεται στην ευτυχία. Ξέβρεται αυτοί που είναι μακριά από τον Θεό τι κόλαση περνούν. Ξέβρεται εκείνοι οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό τι μαρτύριον έχουν. Εάν εμείς οι οποίοι αγωνιζόμεθα κάθε κάστην ημέρα έχουμε δοκιμασίαν στη ζωή μας, φανταστείτε εκείνοι οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό. Δόξαζε λοιπόν τον Θεό, γυναίκα μου, πάντοτε, διότι αυτό είναι το χρέος του καλού ανθρώπου. Και πίστευε εις την αγαθότητά του, διότι αφού εσύ, αν και άνθρωπος με αδυναμίες και ελλείψεις, δεν θέλεις το κακό των παιδιών σου, πόσο μάλλον ο πατριμόνο ουράνιος, το είπε ο Θεός. Ποιος από εσάς, λέγει, μπορεί να ζητήσει από το παιδί του ψάρι και να του δώσει φίδι, ή ποιος από εσάς μπορεί να σου ζητήσει το παιδί σου ψωμί και να του δώσει πέτρα, λίθο, λέγει. Και αν εσείς που είστε πονηροί άνθρωποι δεν το κάνετε αυτό, πόσο μάλλον ο πατέρας μου επουράνιος, ο οποίος εθυσιάστηκε για μας επάνω στο σταυρό, έχει σε το αίμα του για να μας σώσει. Αδερφοί μου, χαρά σε εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχει υπομονή και πιστεύει στο Θεό και προσεύχεται. Τι κερδίζεις τάχα με τούτο, λέγει στη γυναίκα του ο στρατής. Δεν ξέρω, ίσως δια τούτο μας παιδεύει ο Κύριος, δια να σοφρονιστούμε, της λέγει, δια να γίνουμε καλύτεροι. Πρόσεξες, αδερφοί μου, πρόσεξες, αδερφέ μου, με ποιον πνεύμα προχωρεί αυτό το πλάσμα του Θεού. Σε κάθε μια δοκιμασία απαντά και της λέγει, δεν το δίδει ο Θεός για το κακό μας, το δίδει για να σοφρονιστούμε, να γίνουμε καλοί όπως είναι εκείνος. Καλά, τους άλλους που είναι κακοί, απαντά εκείνη, γιατί δεν τους παιδεύει
για να τους γνωματέψει και να τους φέρει κοντά του. Μπαίνει η παγόνα στα άδυτα εκεί του Θεού. Τι σε έγνωνουν Κυρίου ή τι σε γενετό σύμβουλος αυτού. Δεν τα γνωρίζει αυτά η παγόνα. Θέλει σώνει και καλά να δει αυτούς που είναι μακριά από το Θεό να παιδεύονται και εκείνους που είναι κοντά στο Θεό να ευτυχούν. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εκείνοι που είναι κοντά στο Θεό πάσχουν και εκείνοι που είναι μακριά από τον Θεό δεν πάσχουν, δεν υποφέρουν. Τι ετοιμάζεται εκείνος ο Θεός, γυναίκα μου, δεν ξεύρεις, λέει. Περιμένει τη μετάνοια των, γι' αυτό δεν τους παιδεύει, λέει. Έπειτα ο Θεός, αδερφοί μου, είναι δίκαιος. Ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Επειδή είναι δίκαιος, τον αμαρτωλό τον άνθρωπο τον αφήνει να χαρεί στον κόσμο τούτον. Και όταν έρθει η κρίση, θα του πει ενθυμίσου όλα τα καλά τα είχες στη ζωή σου. Ο δε πτωχός ο Λάζαρος τίποτα δεν είχε. Τώρα, να η δικαιοσύνη μου, τα υπέφερες εκεί, του λέγει, εγώ δίκαιος είμαι, τα ήθελες εκεί, τα απείλαυσες εκεί, πάρτα εκεί, όλα εκεί, τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο Λάζαρος δεν υπέμεινε τίποτε εκεί από αυτά τα οποία εσύ υπέφερες, τα οποία εσύ απείλαυσες. Ο Λάζαρος είχε μόνο δοκιμασίες και πληγές και σκυλιά και περιφρόνηση και τίποτε άλλο. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάξαν, είμαι δίκαιος, του λέει. Τώρα ο πτωχός Λάζαρος θα απολαμβάνει αιωνίως, εσύ θα απολαμβάνεις τα κακά σου αιωνίως. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί μου. Ο Θεός δεν τιμωρεί πάντοτε και πάντας τους ανθρώπους αμέσως. Τούτο το παρακολουθούμε. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία κάνει 15 εκτρώσεις και δεν παθαίνει τίποτε. Υπάρχει μια η οποία πάει και σκοτώνει το παιδί της το πρώτο και αμέσως μένει παράλυτη ή πεθαίνει επάνω στο μαχαίρι το οποίο πηγαίνει για να σκοτώσει. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε γιατί. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει φόνους, υπάρχει ένας ο οποίος αδικεί, δεν μαθαίνει τίποτε. Υπάρχει ένας άλλος ο οποίος το κάνει το ίδιο και από την πρώτη φορά έρχεται το χαστούκι, το μαστίγωμα και του λέει γιατί το έκανες. Περιμένει ο Θεός, αδερφοί μου, δεν ξέρουμε τις βουλές του. Ο Θεός είναι ψαράς και για να πιάσει τον Καρχαρία βάζει μεγαλύτερο δόλωμα. Για να πιάσει τη Μαρίδα βάζει άλλο πιο μικρό. Είναι κυνηγός. Ο Θεός κυνηγά ψυχές και άλλοτε όταν το θύραμα είναι μεγάλο, δηλαδή όταν περπατά και βρίσκει μπροστά του ένα μεγάλο θύραμα, ο Θεός θα βάλει άλλο βέλος για να το χτυπήσει. Όταν βρει ένα σπουργητάκι θα βάλει άλλο βέλος. Έτσι είναι ο Θεός. Και στο σημείο τούτο ακριβώς παρακολουθούμε ότι εκείνος ο οποίος είναι εις το στόχαστρο του Θεού, αναλόγως θα δεχτεί και εκείνο το οποίο ο Θεός θα το επιτρέψει. Δεν σκέπτεται όπως σκέπτονται οι άνθρωποι, της λέγει, γυναίκα μου. Ανετιμώρει αμέσως τα πτέσματα και τα σφάλματα των ανθρώπων, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ερνήθη τον Χριστόν, θα υπήρχε, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ώστε σε πολέμη μέχρι θανάτου την Εκκλησία του Χριστού, ούτε η Ιωσία Μαρία, η οποία έζη πριν, όχι βίων καλών, της λέγει, αλλά τόσοι και τόσοι άλλοι Άγιοι οι οποίοι πριν δεν ήσαν καλοί. Πόσοι και πόσοι δεν μετενόησαν, αδερφοί μου. Πόσοι και πόσοι δεν επέστρεψαν στον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι μακρόθυμος, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αγαπά τους αμαρτωλούς και ελεεί τους δικαίους. Εμάς, του λέγει, γιατί μας παιδεύει, απαντά παλήν η παγόνα. Διότι μας αγαπά, γυναίκα μου, της λέει. Σύ γιατί δεν τιμωρείς το παιδί σου όταν κάνει κανένα σφάλμα. Εμείς τι σφάλματα κάναμε, απαντά η γυναίκα. Και στην εκκλησία πηγαίνουμε, ομιλεί στη ζωή μας. Πάμε και στην εκκλησία, ανάβουμε και το καντιλάκι μας. Κάνουμε και την προσευχούλα μας. Τετάρτες και Παρασκευές, λέγει, δεν τρώμε, τις νηστεύομαι, απαντά η παγόνα. Και όλες τις τεσσαρακοστές τις νηστεύομαι, όλα τα κάνουμε. Και τις γιορτές δεν δουλεύουμε και 4 φορές το χρόνο μεταλαμβάνουμε.
Και όλα τα κάνουμε. 4 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο, 2 φορές το χρόνο. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Αυτά λέγει η παγώνα. Αυτά λέγουν οι παγώνες σήμερα. Αυτά λέγουν οι παγώνες. Όλες οι παγώνες αυτά λέγουν. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρει εκείνος ο οποίος δεν ήκουσε λόγων Θεού, δεν γνωρίζει ότι 40 μέρες μόνο πηγαίνει η Θεία Κοινωνία. Από τις 40 και πάνω αμέσως πεθαίνει ο φυλακισμένος. Η ψυχή μας είναι μέσα σε μια φυλακή, αδερφοί μου. Και στο φυλακισμένο, αν δεν του πάρει ψωμί και νερό να φάει και φαγητό και τροφή, θα πεθάνει. Δεν ακούει τον Δαβίδ που λέγει «Εξάγαγε, Κύριε, εκφυλακείς την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου». Η ψυχή μου είναι μέσα στη φυλακή, λέγει, βγάλε τη, Χριστέ μου, βγάλε τη, Θεέ μου, λέγει, γιατί εδώ μέσα που είναι δεν μπορώ να απολαύσω αυτά τα οποία ζητώ. Ζητούσε τον Θεό, τη συγχώρηση του Θεού. Αυτά που λέγεις, γυναίκα μου, είναι αληθινά, αλλά πώς γίνονται? Αυτό να εξετάσουμε. Πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά τι κάνεις εκεί στην εκκλησία που πηγαίνεις, της λέει. Πηγαίνεις στην εκκλησία, μου το είπες, το ξέρω. Εκεί στην εκκλησία που πηγαίνεις, τι κάνεις, της λέει. Πιάνεις με τις γειτόνισσες την κουβέντα. Εδώ μπαίνουμε στο ψαχνό τώρα, αδερφοί μου. Το τι κάνουμε εμείς που ερχόμαστε στην εκκλησία. Σας λέγω, επαναλαμβάνω, μην ανοίγετε το στόμα σας μέσα στην εκκλησία, μην μιλάτε. Ποιού τα λέγω. Η εκκλησία δεν είναι τόπος να συζητείς. Ποιού τα λέγω. Η εκκλησία δεν είναι τόπος να λύνεις τα προβλήματά σου. Είναι να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις τον Θεό να σε συγχωρέσει, να σου δώσει δάκρυα μετανοίας, να χτυπήσει το στήθος σου όπως το χτυπούσε ο Τελώνης. Και όμως ερχόμεθα στην εκκλησία και άλλο τίποτα δεν κάνουμε, ημί μόνον, πώς θα δούμε το διπλανό μας, πώς στέκεται, τι φορεί, τι έκανε ολόκληρη την εβδομάδα, πώς πέρασε. Και μόλις πει το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών ο ιερεύς που λειτουργήσε, αμέσως νομίζουμε ότι είναι στάδιο που τελείωσε η μπάλα και ορμούν μέσα εκείνοι άγριοι για να τα σπάσουν όλα. Φωνές, συζητήσεις, γέλια, και μετατρέπεται ο τόπος ο ιερός σε τόπο συζητήσεων και αγοράς. Ετελείωσε η Θεία Λειτουργία. Θα φύγεις έξω από την εκκλησία να ανοίξεις το στόμα σου. Όχι μέσα στην εκκλησία. Αλλά τι κάνουμε? Κάνουμε το αντίθετο. Νηστεύεις, της λέγει, τις νηστήσεις μες ημέρες, αλλά από τι? Από φαγητό μόνο, της λέγει. Νηστεύει και η γλώσσα σου από την κατάκριση και τα απρεπή λόγια. Έρχεται ο στρατής τώρα να μας βάλει στη θέση όλους. Δεν εργάζεσαι τα σιόρτας, αλλά εννοεί να ξεπορτήσεις και όχι να σταθείς να ακούσεις το λόγο του Θεού και να πράξεις τα οποία ο Θεός αγαπά. Κοινωνείς, αλλά πώς? Όχι με φόβον Θεού, ούτε με πίστη και αγάπη, όπως λέγει ο ιερεύς όταν προσκαλεί τους χριστιανούς να κοινωνήσουν. Πηγαίνεις και κοινωνείς, αλλά πώς κοινωνείς, της λέγει. Δια αυτά λοιπόν και δια τα άλλα τα πολλά, της λέγει, τα οποία κάνουμε χωρίς να τα εννοούμε ή και δια να δοκιμαστεί η υπομονή και η πίστη μας, μας παιδεύει ο Κύριος, διότι μας αγαπά. Αυτή σου η ερώτηση μάλιστα, τι σφάλμα εκάναμε εμείς και μας παιδεύει ο Θεός, είναι όχι σφάλμα αλλά αμαρτία μεγάλη, τούτο που είπες. Μου έτυχε πριν λίγες μέρες και ήρθε μια πονεμένη μάνα η οποία πέθανε το παιδί της μόλις επέρασαν 25 μέρες από την ημέρα του γάμου. Ήρθε πονεμένη, κάθισε εκεί, έκλαιγε. Γιατί μου πήρε το παιδί μου ο Θεός? Γιατί μου το έκανε αυτό ο Θεός? Είναι άδικος ο Θεός. Λέγω, παιδάκι μου, πάρ' τα λόγια πίσω τα οποία είπες τώρα, διότι αυτά είναι φοβερή αμαρτία. Πάρ' τα πίσω, παιδάκι μου, τα λόγια σου, τη λέγω. Ζήτησε έλεος από το Θεό, διότι τούτα τα οποία ομιλείς αυτή τη στιγμή είναι πολύ βαριά στη ψυχή σου. Ο Θεός δεν είναι άδικος, είναι δίκαιος. Ξέρει ο Θεός. Βέβαια το ποτήρι είναι πολύ πικρό, αλλά δεν επιτρέπεται την ώρα που πίνεις το ποτήρι αυτό να υβρίζεις τον Θεό και να αμφιβάλλεις για την αγάπη Του. Υποθέτεις τον Θεό άδικον και πρόσεχε, της λέγει, μήπως μας δώσει και άλλα μεγαλύτερα
μεγαλύτερα δεινά, μεγαλύτερες δοκιμασίες, διότι μας πρέπουν, της λέγει η γυναίκα μου. Ο Θεός είναι δίκαιος και πάνσοφος και πανάγαθος. Άφησε λοιπόν τα πάντα εις τη Θεία Πρόνοια και μη σε μέλη καθόλου. Λοιπόν, να σταυρώσουμε τα χέρια μας, του λέγει, και να περιμένουμε, έτσι. Δεν είπα τούτο, της λέγει. Δεν εσταύρωσα εγώ τα χέρια μου, ούτε θα τα σταυρώσω, αλλά εργάστηκα στο παρελθόν και θα εργαστώ και τώρα, της λέγει. Δεν με είδες να κάθομαι, δεν είμαι οκνηρός. Επέτρεψε ο Θεός αυτό, δόξα σοι ο Θεός. Είναι μία δοκιμασία, μεγάλο το όνομά του. Έσπερα το χωράφι με την ελπίδα να το θερήσω. Το εθέρισαν ή χάλαζα, το χαλάσει. Δόξα το Θεό. Τις εξεύρει ποιαν ευτυχίαν κρύπτει μέσα της αυτή η δυστυχία. Πού να γνώριζε η γυναίκα του Ιώβ μετά από εκείνη την δυστυχία τη μεγάλη που ευρύκε το σπίτι της, το βασιλιά, των πλούσιων. Πού να γνώριζε ότι μετά τα δεύτερα, λέγει, η δευτέρα ζωή του Ιώβ θα ήταν δυο φορές περισσότερο ευλογημένη από την πρώτη. Αυτήν τη δυστυχία την οποία δεν έγινε χωρίς το θέλημα του Θεού την θεωρώ εγώ ως πνευματικό χωράφι, της λέγει, εις το οποίο θα σπείρω υπομονή και θα θερήσω ευλογίαν Κυρίου. Με αυτά πιστεύει ο στρατής, με αυτά εργάζεται. Ας το πούμε, του λέγει, Γιωβάννη μου, ας το πούμε και αυτό, είπε ηρωνικός η παγώνα. Αυτές οι ειρωνίες τις κάνει μόνο ο διάβολος και ο άπιστος άνθρωπος ή ο χλιαρός άνθρωπος. Μην ειρωνεύεσαι ποτέ το συνάνθρωπό σου, αδερφέ μου, γιατί το βλέπει ο Θεός. Άλλο να αστείευσεις ένα αστείο το οποίο είναι αθώο και άλλο να ειρωνεύεσαι τον άλλον. Τούτο είναι πολύ βαρύ. Πρόσεξε, μην ειρωνεύεσαι κανένα, γιατί εκείνο που ειρωνεύεσαι θα το πάθεις. Γι' αυτό πρόσεξε στη ζωή σου πόσο μιλείς, γιατί ο Πανάγαθος Θεός τα βλέπει όλα. «Υπέ το όπως το θέλεις», λέγει ο στρατής. «Του Θεού το θέλημα θα γίνει, εμείς πρέπει να υποτασσόμεθα εις το θέλημα του Κυρίου, διότι αλλιώτικα», της λέγει, «αμαρτάνομαι. Ό,τι και να πούμε αντίθετο, μόνο αμαρτίαν έχουμε». Ήρθεν επιτέλους ο τριγητός. Είχε ένα χωράφι ο στρατής και περίμενε να τριγήσει εκείνο το χωράφι. Συγκομιδή καμία. Η φιλοξήρα κατέστρεψε το αμπέλι και μία εσπέραν ένα βράδυ επιστρέψεσα από την εξοχήνη παγώνα, είπεν στο σύζυγό της, «Στρατή, πάει και το αμπέλι μας». Τώρα, τι γίνεται, του λέει. «Και ξέρεις, από περιέργεια πέρασα και από του παπά το αμπέλι και εκείνο μόνο φύλλα κούτσουρα έμειναν επάνω. Εσύ και εκείνος τα υποφέρετε», του λέει. «Τα άλλα τα αμπέλια όλα γεμάτα στα φύλλα. Είναι για να τρελαθεί κανείς όταν τα βλέπει αυτά». «Δόξα το Θεό», είπε ο στρατής. «Δόξα σοι ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά του. Έχουμε και τα ελαιόδεντρα. Έχουμε από εκεί κάτι θα πάρουμε», της λέει. «Μη βιάζεσαι. Και εκείνα τίποτε δεν έχουν. Πέρασα και από εκεί. 20 οκάδες ελιές περίπου δεν θα κάνουμε από όλο το λιοστάσι το οποίο έχουμε φέτος», του λέγει. «Και ο παπάς το ίδιο. Τα ακούς αυτά, τα νιώθεις», του λέγει. «Θα πει πως η ευλάβεια η πολύ πειράζει», του λέγει. «Είπαμε», λέγει, «να πιστεύεις στο Θεό, αλλά όχι και έτσι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Είπαμε να νηστεύεις, αλλά όχι και να παίρνεις τα άκρα για να πεθάνεις. Είπαμε να προσευχηθείς, αλλά όχι όλη την ώρα γονατιστή», απαντά ο χλιαρός ή η χλιαρά. Είναι τα δύο μέρα, ή ο ένας ή ο άλλος. «Να το φως φανάρι», του λέγει. «Όλοι εκείνοι που λες ότι κάνουν αμαρτίες, γιατί πηγαίνουν τις Κυριακές στο καπηλιό και μεθούνε, όλοι είναι καλά. Σύ και ο παπάς, όχι. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξεις γνώμη», του λέγει. «Άλλαξε γνώμη. Άλλο τίποτα δεν ξέρω». Τούτα δεν τα έλεγε η παγώνα. Τα έλεγε ο διάβολος δια της παγώνας. Ήθελε να λυγίσει το στρατή. Σου λέγει πώς να το λυγίσω.
επήγαινε σε εκείνην η οποία ήταν δίπλα του. Να αλλάξω γνώμη της, λέγει, μη γέννητο, ποτέ, 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 της λέγει. Φαντάζεσαι ποτέ, γυναίκα μου, έρχεται η ευτυχία και η ευλογία του Θεού, λοιπόν υπομονή και πίστης, δια να σκάσει ο διάβολος, της λέγει. Δεν θα τον αφήσω, λέγει, να μου κάνει το δικό του. Ας σκάσει και ας πλαντάξει, απαντάει η παγώνα. Είπε πλήρης οργής, αφού είναι και αυτός που τα κάνει αυτά, της λέγει. Εφόσον τα κάνει αυτός, του λέγει το στρατή, ας σκάσει και ας χαθεί, του λέγει. Αυτός τα κάνει, είπε ο στρατής, να είσαι βεβαία, αυτός είναι. Αυτές οι ζημιές, η μία πάνω στην άλλη, ωφέλησαν αντί να βλάψω ψυχικώς στο στρατή. Έβλαψαν τους χορηγούς οι οποίοι αγνοούνται στα έργα της Θείας Προνοίας, ηρωνεύοντο αυτόν και την ευλάβειά του, την ευσέβειά του. Ηρωνεύοντο, όπως ηρωνεύονται σήμερα οι άνθρωποι εκείνων που πιστεύει στον Θεό. Αυτός περισσότερο να στηρίζεται εις την πίστη, πάντοτε προσεύχετο, πάντοτε άντεχε, εδόξαζε πάντοτε τον Θεό, ευχαριστούσε τον Θεό όπως ο Απόστολος Παύλος εις όλα τα δεινά της δοκιμασίας του. Είναι Νοέμβριος, χειμώνας σχεδόν. Ο χειμώνας πλησιάζει και ο στρατής στερείται τα πάντα. Δεν έχει τίποτα στο σπίτι του. Χρήματα δεν έχει καθόλου. Τρόφιμα για να περάσει το χειμώνα δεν υπάρχουν. Άλλοτε προμηθεύεται εγκαίρως για τον χειμώνα. Φέτος δεν επρόφθασε να κάνει τίποτε. Έχει μόνον 2-3 οκάδες λάδι και 10 οκάδες αλεύρι για να ζυμώσει και τίποτε άλλο. Τι να κάνει, πρέπει να ζητήσει εργασία, να έβρει εργασία. Πού να βρει την εργασία, στο χωριό του? Όχι βέβαια. Λοιπόν, ένα βράδυ λέγει στην γυναίκα του, παγώνα θα φύγω, της λέει. Να πας πού? Στην πρωτεύουσα θα κατέβω, της λέγει, να πάω στην πρωτεύουσα να έβρω δουλειά. Είναι τούτο το οποίο γίνεται μέσα στα χωριά. Κάθεται ένα νεαρό παιδί, δεν έχει κανένα να τον στηρίξει εκεί. Κάθεται, βλέπει δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχει τίποτα και σηκώνεται ένα καλό πρωί και λέγει, θα φύγω να πάω στην Αθήνα. Κατεβαίνει στην Αθήνα, μπλέκει στα ναρκωτικά, μπλέκει στις πορνίες, μπλέκει στα τσιγάρα, μπλέκει στις μέθες, μπλέκει με τους κακούς φίλους, χάνει την ψυχή του και τελειώσαμε. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος. Να πάσει στην πρωτεύουσα να κάνει τι, του λέγει. Να έβρω εργασία. Αν άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Πρέπει να δουλέψω το χειμώνα εκεί και την άνοιξη και ο Θεός είναι βοηθός. Αν κερδίσω τίποτε χρήματα, έρχομαι και δουλεύω και πάλι είναι στα χτήματα. Αν δεν κερδίσω, τη λέγει, θα συνεχίσω. Και τι δουλειά να κάνεις εκεί? Ό,τι δώσει ο Άγιος Θεός. Βλέπετε ο εργατικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο Θεό. Θα πάω, λέγει, στην πρωτεύουσα και ό,τι μου δώσει ο Θεός, αυτό θα κάνω. Θα γίνω υπηρέτης σε ένα καφενείο, σε ένα παντοπολείο, σε ένα ξενοδοχείο, σε καμιά αρχοντική νοικία. Κάπου θα βρω, της λέγει, δουλειά. Εκεί είναι μεγαλόπολης και βρίσκεται κανείς σε εργασία και μάλιστα εργασία την οποία θέλει. Αρκεί να το θέλει. Άκουσες, αδερφέ μου, όταν κάθεσαι και λες δεν έχω να εργαστώ και κάνεις από εκεί και από εδώ παρακλήσεις για να σου δώσουν μια δεκάρα να περάσεις, πρόσεξε. Πήγαινε να πουλήσεις τσάντες μέσα στην αγορά και θα βγάλεις το ψωμί σου. Σκόρδα. Να βάψεις παπούτσια. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Φτάνει να έχεις πάνω σου την τάση να εργαστείς και την τιμή. Και μην λέγεις δεν έχω δουλειά. Όποιος θέλει να εργαστεί κάτι θα βρει. Και πότε είναι να φύγεις? Τη Δευτέρα. Μα και εσύ, του λέγει, δεν το ξέρεις ότι την Τρίτη είναι των Αγίων Ταξιαρχών και έχεις το όνομά του? Έστω. Καλύτερο να μείνουμε εδώ, για να αποφύγω και τις επισκέψεις και τα κεράσματα, της λέγει, γιατί δεν έχουμε. Όσοι έρθουν στο σπίτι, τι να τους δώσουμε? Την Κυριακή θα κοινωνήσω, τη Δευτέρα θα αναχωρήσω και ο Θεός βοηθός. Κρατώ μόνον επάνω μου το Ευαγγέλιο μου, της λέγει. Αυτό το αχώριστο.
Αδερφέ μου, αντί να κρατάς στην τσέπη σου εκείνο το πακέτο τα τσιγάρα, πήγαινε και αγόρασε την Αγία Γραφή και βάλε την ακριβώς εκεί που έχεις τα τσιγάρα. Και τότε ο Θεός θα είναι μαζί σου. Ξέβρετε το στρατιώτη εκείνον ο οποίος έφυγε από το σπίτι και η μητέρα του ευσεβής όπως ήταν και το παιδί ευσεβέστατο, του έδωκε την Αγία Γραφή και την έβαλε ακριβώς εδώ που ήταν η τσέπη που φορούσε εκείνο το φόρεμα επάνω του ο στρατιώτης. Μπήκε στη μάχη. Άρχισαν οι σφαίρες. Ήρθε μια σφαίρα, αδερφοί μου, και τον εχτύπησε ακριβώς στην καρδιά, εκεί που ήταν η Αγία Γραφή. Και σφινώθη η σφαίρα επάνω στην Αγία Γραφή και το έσωσε το παιδί. Δεν προχώρησε. Άκουσες, αδερφέ μου, όταν σε βλέπω με εκείνο το πακέτο, τα τσιγάρα μέσα στην τσέπη σου, είναι εκείνο το οποίο με θλίβει τόσο πολύ και λέγω, να την Αγία Γραφή του Κυρίου, λέγω. Αυτό το παιδί δεν γνωρίζει τι είναι Αγία Γραφή, δεν γνωρίζει την Ευαγγέλιο, γνωρίζει τα τσιγάρα και τίποτε άλλο. Πάλι θα κοινωνήσεις, του λέγει. Κύριε, ελέησον, ακόμη δεν σαράντησες, χριστιανέ μου, του λέγει. Του σταυρού κοινώνησες, πάλι θέλει να κοινωνήσεις. Αχ, γυναίκα, να ήξερες τι κακό που γίνεται που δεν κοινωνούμε συχνά. Πρόσεξε το, αδερφέ μου, όταν κάνεις 4 φορές το χρόνο να κοινωνήσεις ή 3 φορές το χρόνο, γιατί σου το είπε η γειτόνισσα ή ο γείτονας ή ο χωριάτης ο οποίος δεν άκουσε λόγω Θεού, ή και πολλές φορές αυτός ο παπάς ο οποίος και εκείνος κάνει μεσάνυχτα, τότε έχασες το παιχνίδι. Η Θεία Κοινωνία δεν πρέπει να σαραντίζει. Τη μέση και βασιλική οδό πρέπει να έχουμε. Ούτε πολύ σύντομα, ούτε πολύ αργά. Στο μέσο. Και πάντοτε με την ευλογία του Πνευματικού, διότι υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες μας απαγορεύουν να κοινωνούμε συχνά. Πιο συχνά από 4 φορές το χρόνο, του λέγει. Ο χριστιανός πρέπει να κοινωνεί όχι 4, αλλά 44 φορές το έτος, της λέγει. Δηλαδή, εις κάθε Θεία Λειτουργία. Βέβαια, είναι τούτο ένα σύνθημα το οποίο εδόθη και πολλοί χριστιανοί έρχονται και κοινωνούν χωρίς προετοιμασία. Ούτε νηστεύουν, ούτε εξομολογούνται και λέγει, μας το είπε ο τάδε, λέγει, θα πάμε να κοινωνήσουμε. Ξεκίνησε την ημέρα των φώτων μία ψυχούλα και αυτό το χρυσό μου. Ξεκίνησε και ήρθε να κοινωνήσει. Διέσχισε τον κόσμο, είδε τον κόσμο που κοινωνούσε, έτρεξε από εκεί. Αντελήφθηκα κάτι, λέω, πού πας, παιδί μου, πάρε τη σειρά σου. Ήρθε να κοινωνήσει. Ξομολογήθηκες, παιδάκι μου? Όχι, λέγει, ενίστεψα. Δεν σε ρωτώ αν ενίστεψες, αν εξομολογήθηκες. Όχι, λέγει, πήγαινε να εξομολογηθείς, παιδί μου, και μετά να έρθει να κοινωνήσεις. Αντί να μείνει στη Θεία Λειτουργία, το βάλε στα πόδια και έφυγε αμέσως. Είδε τους άλλους που κοινωνούσαν και σου λέει, ας πάω και εγώ να κοινωνήσω για το καλό της χρονιάς. Να πάρω τη μεταλαβιά, λέγει, για το καλό της χρονιάς. Αχ, αδερφέ μου, να γνώριζες εκείνη η μεταλαβιά που θα πάρεις, τι γίνεται. Φωτιά ολόκληρη, καμίνι ολόκληρο. Γιατί δεν εξομολογήθηκες, δεν προετοιμάστηκες, δεν ενίστευσες, δεν προσευχήθηκες. Πρόσεξε τη Θεία Κοινωνία, είναι το εύκολο. Πάρε το δύσκολο. Το δύσκολο είναι η εξομολόγηση, να πεις τις αμαρτίες σου στο Θεό, να πάρεις τη συγχώρηση. Όταν είναι παπάς, μάλιστα, εσύ παπάς δεν είσαι και κοινωνείς κάθε Θεία Λειτουργία. Όταν ο παπάς λέγει, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, παπάδες προσκαλεί να κοινωνήσουν, τη λέγει η παγώνα. Ή τους εκκλησιαζομένους χριστιανούς. Ξέρω κι εγώ, έτσι το είβραμε. 4 φορές το χρόνο να κοινωνούμε. Γι' αυτό είναι οι σαρακοστές. Έτσι το έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Ποιος σου τα είπε αυτά, παγώνα? Οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιοι Απόστολοι παραγγέλουν να μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί κάθε Θεία Λειτουργία. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Οι πρώτοι χριστιανοί. Είναι η ψυχή και η καρδία μία όμως. Και δεν είχαν τίποτε δικό τους. Όλα ήσαν κοινά. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Τώρα οι έσχατοι χριστιανοί
Αν ήταν να παίρνουμε μαζί μας και επέτρεπε ο Πανάγαθος Θεός να μεταφέρουμε στον άλλο κόσμο αυτά τα οποία τρέχουμε με απληστία να τα πάρουμε, θα ξεριζώναμε τα δάση ολόκληρα πρώτα. Δεν θα αφήναμε ούτε ένα δέντρο πάνω στη γη, ούτε ένα αμπέλι. Δεν θα αφήναμε τίποτε. Αν ήταν δυνατόν να παίρναμε και το χώμα, θα το παίρναμε και αυτό στον άλλο κόσμο. Θα παίρναμε τα σπίτια, θα παίρναμε τις περιουσίες, θα παίρναμε τις επιχειρήσεις, θα παίρναμε τα εμπόρια, θα παίρναμε τις τράπεζες, θα παίρναμε ό,τι είχαμε. Και θα έβλεπε σε εκείνον τον κόσμο να μεταφέρει στον άλλο κόσμο ολόκληρα καράβια, αν θα υπήρχαν καράβια. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο άπλιστος. Ευτυχώς ο Πανάγαθος Θεός λέγει: γεννήθηκες γυμνός, γυμνός θα φύγεις. Άι, τίμα σας, τίνι έστε. Ας φροντίσει να είναι καλός χριστιανός, λέγει ο στρατής, δια να μεταλαμβάνει και να γίνεται άξιος, ουδής άξιος, αλλά να αγωνίζεται, λέγει ο στρατής. Ποιος θα τον κάνει άξιον εις κάθε αρετήν, παρά προπάντων το μυστήριο τούτο της Θείας Κοινωνίας. Αχ, παγώνα της, λέγει, παγώνα, η Θεία Ευχαριστία μας αγιάζει, μας φυλάττει, μας σώζει, μας ενώνει με τον Χριστό. Αυτό θα είπε η Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, την Κυριακή θα κοινωνήσεις και εσύ καθώς και τα παιδιά. Όλοι μας θα κοινωνήσουμε την Κυριακή. Και δίδει την άδεια ο παπάς. Πάλιν ο παπάς στο μέσο. Μα αφού ο ίδιος προσκαλεί και λέγει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πώς δεν θα δώσει και την άδεια? Εκτός αν έχεις καμιά αμαρτία για εξομολόγηση, της λέγει. Αυτό να το κοιτάξεις. Βλέπετε με τι σύνεση προχωρεί αυτός, αυτή η ψυχή, και πώς διδάσκει τη γυναίκα του. Όχι, δόξα εις τον Άγιον Θεόν, ό,τι κάνω το λέγω σαν να εξομολογηθώ. Μα οι χωριανοί τι θα πούν που θα μας δούνε όλοι να πάμε να κοινωνήσουμε? Ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος? Μέσα στα χωριά φοβούνται να κοινωνήσουν τι θα πει ο κόσμος. Ο χωριανός, και δεν πάνε στην εκκλησία, πάνε 4-5 άτομα, αλλά φοβούνται και εκείνα τα 5 άτομα τι θα τους πούνε. Πώς θα πάω, λέγει, να κοινωνήσω, τι θα πούνε οι χωριανοί? Όλο και κοινωνά, κοινωνεί, 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 τι θα γίνει? Ό,τι θέλουν ας πούνε, παγώνα, εμείς ας ακούσουμε τι λέγει ο Χριστός και όχι τι λέγουν οι χωριανοί. Ο Χριστός λέγει: «Όστις τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μέ και εγώ εις αυτόν». Λοιπόν, ετοιμασία, νηστεία, προσευχή, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Την Κυριακή, όσοι είχαν είπε ο στρατής, εκοινώνησε μετά της οικογένειας του και μετά την απόλυση της εκκλησίας επέστρεψε στο σπίτι του. Η παγώνα τώρα δεν είναι η πρώτη. Ακούει με τα προσοχής και συγκινήσεως τον σύζυγό της και παραδέχεται ως ορθούς όλους τους λόγους του. Ο στρατής είναι ευτυχισμένος δι' αυτό και η παγώνα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η ψυχή μου έχει σήμερα μια χαρά μυστική. Είναι που μου μετάλαβες, στρατή, του λέγει, για τούτο χαίρεσαι και εγώ χαίρομαι σήμερα. Βέβαια, ο Σάκης μεταλαμβάνω, αισθάνομαι εντός μου μια χαρά και αγκαλίαση, διότι δεν είναι μικρό πράγμα, παγώνα μου, η Θεία Κοινωνία. Προσέχετε όμως μετά από τη Θεία Κοινωνία, να προσέχουμε πολύ τα λόγια μας, να προσέχουμε τη ζωή μας, μην βγαίνουμε από την Εκκλησία και από τη Θεία Κοινωνία και να αρχίζουμε βρωμόλογα και βλασφημίες όπως γίνονται συχνά. Μεγάλο πράγμα, στρατή μου, πολύ μεγάλο πράγμα και εγώ το βλέπω. Αλλά τώρα έχω και μια άλλη χαρά που δεν μπορώ να την εννοήσω, να την εξηγήσω. Μου φαίνεται πως θα σου είπα ότι τάχα είμαι πλούσιος πολίτης, λέγει, και σκέπτομαι τα καλά που θα κάνω εδώ και όπου αλλού τύχει μόνο το καλό θα κάνω. Όπου και να πάω θα ομιλώ για τον Χριστό, της λέγει. Δεν είναι περίεργο σε αυτή τη φτώχεια να ονειρεύεται κανείς πλούτη? Εσάν θέλει ο Θεός, στρατή μου, όλα γίνονται. Έβγε, παγώνα μου, έβγε επιτέλους. Τώρα ναι, τώρα είδες. Έτσι σε θέλω να ομιλείς πάντοτε με πίστη. Πρώτη φορά είναι που σε ακούω να ομιλείς με αυτόν τον τρόπο, της λέγει. Ο Θεός με ελέησε και σε εφώτισε που θα φύγω δια να είμαι πάντα ήσυχος εκεί μακριά που θα βρίσκομαι. Δοξάζω και προσκυνώ το όνομά του, είπε η παγώνα. Και ένα δάκρυ ευλαβίας και ευσεβίας προς τον Θεό εκύλησε πάνω στο μάγουλό της. Ο στρατής είδε αυτό το πράγμα και δάκρυσε και αυτός.
Το πρωί-πρωί ο στρατής μετά την ιωθινή προσευχή, εδώ πρόσεξε αδερφέ μου, μη βγεις από το σπίτι σου ποτέ αν δεν προσευχηθείς το πρωί. Θα σηκωθείς 5 λεπτά νωρίτερα. Μη χάσεις την προσευχή το πρωί, διότι όλη την ημέρα είναι οι πειρασμοί, τα πρόοπτα, τα δυστυχήματα, τα κακά. Όλη την ημέρα να έχεις τον Χριστό μαζί σου. Μη φύγεις χωρίς προσευχή από το σπίτι σου. Επήρε το Ευαγγέλιο από το εικονοστάσιο, το οποίο είχε πάντοτε μαζί του, το επροσκύνησε, εσταύρωσε με αυτό τη σύζυγό του και τα παιδιά του, τα έβαλε στην αγκάλι του και επρογευμάτισαν το πρωί. Ακολούθως έβαλε μέσα σε ένα δυσάκι το οποίο είχε λίγο ψωμί, λίγες ελιές, 2 κρομίδια, το εκρέμασαν πάνω στον ώμα του, εφίλησε τη γυναίκα του, την οικογένειά του και τους ευχήθηκε να έχουν πάντοτε υγεία και ανεχώρηση. Ποιος από εμάς κάνει αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου? Ξέρετε με τι βλασφήμιες φεύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι για να πάνε να εργαστούν. Πόσες βρυσές αφήνουν στη γυναίκα τους για να πάνε να εργαστούν. Πώς να έχουμε το Θεό μαζί μας? Πώς να έρθει ο Θεός κοντά μας? Εφόσον δεν τον έχουμε μαζί μας, πώς ζητούμε να προοδεύσουμε? Ή το 7 του Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου, όχι 7 Νιόβρη και 7 Φλεβάρι, που λένε σήμερα οι γλώσσες αυτές που θέλουν να φυλάξουν τη γλώσσα την ελληνική. Τους ακούς και ομιλούν μέσα στην τηλεόραση και μέσα σε αυτά τα μέσα και λες, μα είναι κανένας χωριάτης αγράμματος που μιλεί. 7 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής του στρατή και πανήγυρισε στο χωριό, διότι ο ναός ή το επωνόματι των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ξεκίνησε. Η πρωτεύουσα πήγε περίπου 10 ώρες. Ο στρατής πήγε πολλές φορές στην πρωτεύουσα, εγνώριζε τον τόπο. Αλλά τώρα χωρίς να το καταλάβει, έχασε το δρόμο. Ενώ δε είχε ελπίδες ότι την εσπέρα θα ήτου ενωρίς στην πρωτεύουσα έφνης, κατά την ώρα εκείνη ευρέθη μέσα σε ένα δάσος άγριο, άγνωστο εις αυτό. Δεν εγνώριζε που ήταν αυτό το δάσος, πώς ευρέθηκε εκεί. Περίεργο, λέγει, πού είμαι, πού πηγαίνω, λέγει. Δεν μπορώ να εννοήσω. Θέλει να βγει από μέσα σε εκείνο το δάσος, αλλά αποπλανάται παντελώς, χάνει τελείως το δρόμο. Ευρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι αλόκοτο, γεμάτο ερημιά. Τίποτε δεν ακούεται. Όλα μαρτυρούν ότι από εκείνο το μέρος δεν περνά ούτε άνθρωπος, ούτε πουλί, ούτε ζώων, ούτε τίποτε. Μια ερημιά, μια νεκρική σιγή απέραντη. Πού είμαι, λέγει στον εαυτόν το στρατής, πού ευρίσκομαι? Μήπως εδώ είναι εκείνον το λεγόμενο διαβολόρεμα? Και πώς έπεσα εδώ, ξέρω και εγώ τι να πω, λέγει. Πώς έπεσα εδώ μέσα σε αυτό το φαράγγι, λέγει. Με όλα τα αυτά προχωρεί και ευρίσκεται από άγριαν θέση σε αγριότερη. Δεν διακρίνει τίποτε από μακριά, ούτε μίαν οικοδομή. Α, εκεί όπως προχωρούσε, ξαφνικά βλέπει κάτι το οποίο του υπενθυμίζει σπίτι και έτσι προχωρεί για να βρει εκεί άσυλο.
και θα μάθω, θα μου πούνε εκεί λέγει μέσα σε αυτό το ρέμα, μήπως είναι ο υδρόμηλος που έρχεται ο κόσμος και αλέθει το σιτάρι του. Αλλά ποιος έρχεται σε αυτή την ερημιά να αλέσει, ποιος ξέβρει λέγει, γιατί είναι αυτό το μέρος εδώ. Έφτασαν επιτέλους εκεί, είδε τα πράγματα ότι ήταν ένας μήλος εγκαταλελειμμένος, από πόσων δεκαετηρίδων δεν μπορούσε να το καταλάβει, διότι ήταν σχεδόν ερείπιον, ούτε θύρα, ούτε παράθυρον, ούτε στέγη, ούτε τίποτε. Τώρα τι να κάνουμε λέγει, να φύγω, αλλά πού να πάω, εδώ θα μείνω και ο Θεός βοηθός. Βρήκε μια γωνιά, εκάθισε, έβγαλε από το σακούλι του που είχε εκείνο το δυσάκι του, το ψωμί, τις ελιές, το κρεμμύδι, έκαμε το σταυρό του, προσευχήθηκε, δείπνησε και ήταν πλέον σκοτάδι βαθύ, βαθύ σκότος. Ο στρατής, όπως γνωρίζουμε, ήταν ευσεβής άνθρωπος, αλλά τώρα έγινε ευσεβέστερος, διότι εκεί τα χρειάστηκε, περισσότερο κάλεσε τον Θεό. Βρίσκεται μόνος κατάμονος σε εκείνο τον τόπο των άγριων, άγνωστον έρημο, σκοτεινό μέρος. Είχε ανάγκη προστασίας, βοηθείας, ενισχύσεως, από πού να πάρει. Ποιος η δύνατο να προστατεύσει και να τον βοηθήσει και να τον διαφυλάξει εκείνη τη βραδιά. Ο Θεός, Θεέ μου έλεγε, ουδέποτε βρέθηκα εις τη αυτήν περίσταση, εις τη αυτήν νεκρική σιγή, ποτέ μου δεν έφτασα. Σε τέτοιο σκοτάδι πηχτό δεν έφτασα ποτέ μου. Βοήθησε με Κύριε, διαφύλαξε με. Κανένας άλλος πλην από εσένα δεν δύναται να με διαφυλάξει εδώ, ούτε να με ενισχύσει, ούτε να με σκεπάσει από παντός κακού, από πάσης εμπειρίας του διαβόλου. Σύ Κύριε, έσω βοηθός και σκεπαστής μου, Κύριος μου και Θεός μου. Αυτά είπε ο στρατής. Προσευχήθηκε με κατάνοιξη και με πολύ ευλάβεια επί πολλήν ώρα. Ακολούθως έκλεισε τα μάτια του να κοιμηθεί. Ξαφνικά ξυπνά ταραγμένος έντρομος από μιαν αλόκοτον οχλοβοήν και θόρυβον. Δυσοδεία βρωμιά αφόρητος. Όλων των τόπων εκείνων τον εγέμισε εκείνη η βρωμιά. Συγχρόνως ακούονται γέλια διαβολικά, καχασμοί, ύβρις, βλασφημίες, αισχρολογίες και άλλα πολλά, τα οποία ο στρατής ουδέποτε και ουδάμου είχε να ακούσει στη ζωή του. Θεέ μου λέγει, Θεέ μου, τι είναι εδώ, μήπως είναι η κόλασης, Θεέ μου σώσε με, του λέγει. Προσεύχεται νοερός και σε μια στιγμή αισθάνεται μέσα του μια μυστηριώδη φωνή που του έλεγε, μη φοβού, εδώ είμαι κοντά σου. Εντός μου λέγει ο Χριστός, χθες εκοινώνησα και φοβούμε, και απαγγέλει το του Δαβίδ, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή, και μένει ήσυχος και ακούει μέχρι τέλους τα πάντα. Τι άκουσε, θα τα πούμε την ερχομένη Τετάρτη. Τι να σας κάνω, τελειώνει η ώρα. Τα λοιπόν, έως εδώ θα μείνουμε, αδερφοί μου. Σύνθημα, τι θα πάρουμε μαζί μας για μια εβδομάδα. Θα πάρουμε μαζί μας μόνον εκείνο το οποίο είπε ο στρατής. Ο Θεός μου, ο Θεός μου, κοντά μου είναι, τι να φοβηθώ. Ο Θεός μου, ο Θεός μου, βοήθησέ με. Ή ο Κύριος με θυμών, ουδείς καθυμών. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Αυτό θα δούμε στη συνέχεια, αδερφοί μου, διότι τα πράγματα θα μας αποκαλυφθούν την ερχομένη Τετάρτη συγκλονιστικότερα από τούτη την ομιλία. Βοήθειά μας.